Με αρκετά προβλήματα για τα οποία θα πρέπει να δοθούν εξ αρχής αποτελεσματικές λύσεις, πρόκειται να χτυπήσει το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας το πρώτο κουδούνι της νέας καθημερινότητας για τα δημοτικά σχολεία της χώρας. Σε Ρέθυμνο και Χανιά, οι διευθυντές των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν κρύβουν την αγωνία τους πρωτίστως για το θέμα των αδειών ειδικού σκοπού που θα μπορούν να κάνουν χρήση εκπαιδευτική, καθώς βάσει αυτών θα πρέπει να καταρτιστεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων. Θα είναι δύσκολα να καταρτήσουν οι διευθυντές ένα πρόγραμμα, μάλιστα σε συνδυασμό με τα υποτμήματα που χρειάζεται να δουλέψουν στο σχολείο, καθώς ο αριθμός σε πάρα πολλές περιπτώσεις των μαθητών είναι περισσότερος από τους 15. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών των συνθήκων θα είναι πολύ δύσκολος και ακόμα και για τις ειδικότητες που χρειάζεται να μετακινηθούν από 2, 3 μέχρι και 7 σχολεία. Μανώλης Μιαράκης από τα Χανιά και Ευαγγελία Μαντά από το Ρέθυμνο χαρακτηρίζουν τη μίνι σχολική περίοδο διάρκειας μόλις 26 ημερών ως ένα δύσκολο παζλ, καθώς πέρα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που θα πρέπει να δηλώσουν εξ αρχής αν θα κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, θα πρέπει σύν της άλλης και οι γονείς των μικρών μαθητών να δηλώσουν εγγράφως από τώρα εάν θα επιτρέψουν ή όχι την επιστροφή των παιδιών τους στις σχολικές αίθουσες. Η διαδικασία αυτή, όπως εξηγούν, θα συμβάλλει ώστε να γίνει καλύτερο σχεδιασμός της διχοτόμησης των τμήματων όπου αυτό επιβάλλεται, με γνώμονα πάντα τα όσα επιτάσσει το σχετικό πρωτόκολλο. Εάν χρειαστεί να λείπουν 3 έως 5 εκπαιδευτικοί σε κάθε σχολική μονάδα, πώς θα στείλουν τα παιδιά λοιπόν στο σχολείο οι γονείς? Ποιος θα τα αναπληρώσει αυτά? Δεν βγαίνει πρόγραμμα. Όμως θα κάνουν το αδύνατο δυνατό, πιστεύω, και οι διευθυντές μας, για να λειτουργήσουν και μέσα από αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ακόμα ο συνωστισμός, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πώς θα διαχειριστείς τα παιδιά να κρατήσουν την κοινωνική απόσταση που ορίζουν οι ενδείξεις? Πώς ένα νηπιαγωγείο θα κρατηθεί το 1,5 μέτρο? Πέρα όμως από το σχολικό περιβάλλον, τροποποιήσεις επιβάλλεται να γίνουν και στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Δυτικής Κρήτης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα με τη μεταφορά των μικρών μαθητών. Ενδεχομένως να φτάνουν στο σχολείο μέχρι και τις 9 η ώρα ή και ακόμα αργότερα, καθώς θα χρειαστεί να διπλασιαστούν τα δρομολόγια αυτή την περίοδο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέχρι ότου να ολοκληρωθεί η φετινή γεμάτη εμπόδια σχολική χρονιά.